μικρόφωνο δεν πειράζει, θα μπορείτε να πάμε. Ένα παιχνίδι το οποίο αν το δούμε βάσει λογικής, έτσι όπως ήρθε και παίζοντας με αρνητικό μειονέκτημα για πάνω από 60 λεπτά, μπορούμε να πούμε ότι μας αφήνει μια γλυκό πικρή γεύση. Θέλαμε το τρίποντο. Θεωρώ ότι αν δούμε το μάτς με κάτι την αρχή, θα μιλάμε για ένα άλλο παιχνίδι σε δύο συγκεκριμένες στιγμές του μάτς. Αν προηγηθούμε με τη φάση του κάπου στο τρίτο τέταρτο λεπτό και αν δεν δεχτούμε αυτή την κόκκινη κάρτα, η οποία είναι μια απαράδεκτη ενέργεια που γίνεται από τον ποδοσφαιριστή μας, τρώει δύο κάρτες χωρίς λόγο επί της ουσίας και αφήνει την ομάδα με 10 παίχτες. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα μεγάλο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Μέχρι να βρούμε τα θέλω μας με 10 παίχτες, δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ, θα έλεγα, χωρίς να έχουμε κινδυνεύσει και στα 90 λεπτά. Στον ημίχρονο, μόλις μπήκαμε μέσα, τροποποιήσαμε την τακτική μας. Είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να το φέρουμε στα ίσα και γιατί όχι να το πάρουμε. Μας είμαστε και με αρνητικό μειονέκτημα. Και νομίζω ότι αυτή την εικόνα είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα 45 λεπτό δεύτερο, στο οποίο δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Ο αντίπαλος πήγαινε όλο με λόμπες και μεγάλες πάσεις στην περιοχή μας. Θεωρώ ότι εμείς προσπαθήσαμε τηρουμένων των αναλογιών και με αρνητικό μειονέκτημα να κυκλοφορήσουμε είτε από τον άξονα είτε από τα άκρα και θεωρώ ότι σε δύο φάσεις, ίσως άμα ήμασταν πιο προσεκτικοί, να είχαμε κάνει την ολική ανατροπή. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς θέλαμε τον τρίποντο σήμερα. Ξαναείπα όμως ότι το αποτέλεσμα αυτό μας αφήνει μια και γλυκιά και πικρή γεύση έτσι όπως ήρθε. Εμείς ξεχνάμε αυτό το μάτς, μας περιμένει δύσκολη συνέχεια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά στους ποδοσφαιριστές μου, οι οποίοι κατέθεσαν στο δεύτερο ημίχρονο ψυχή και κατά την δική μου άποψη αρνούνται να χάσουν και τους αξίζουν πάρα πάρα πολλά. Μπράβο. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του ΑΕΤΗ του καλή συνέχεια και το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά για αυτό το μάτς, αλλά δυστυχώς μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού δεχτήκαμε μια κόκκινη, όπως είπε και ο κόουτς, που λίγο μας ταρακούνησε. Δεχτήκαμε ένα γκολ, το οποίο δεν έπρεπε να δεχτούμε, και στο ημίχρονο μπήκαμε στα πολιτήρια και μας είπε κάποια πράγματα ο προπονητής μας που πρέπει να αλλάξουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με σωστή νοοτροπία μέσα στο παιχνίδι και νικήσαμε τον γκολ και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Σίγουρα θα θέλαμε να κερδίσουμε σήμερα, αλλά με 10 παίκτες όπως παίζαμε, νομίζω ότι και ο ένας βαθμός είναι σημαντικός για τη συνέχεια. Έρχεται μια δύσκολη συνέχεια, η οποία πρέπει σε κάθε παιχνίδι να δίνουμε τα πάντα και να παίρνουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε για να καταφέρουμε στο τέλος αυτό που θέλουμε. Αυτό έχω να πω. Καλή συνέχεια και στον Αίδωτο. Πιστεύω ότι την Τετάρτη αρχίζει η ομάδα, την Τετάρτη στο παιχνίδι που θα παίξουμε τον Απόλλωνα Λάρισσας. Θα πάρουμε την νίκη και θα εφάρουμε, να το πω έτσι,